Θα δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας τώρα, κυρίες και κύριοι. Θα περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, θα τη σχολιάσουμε με τον συντονιστή του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, τον κύριο Κώστα Πασαλίδη. Και από πού να ξεκινήσουμε, βέβαια, γιατί τα όσα διαδραματίζονται στον χώρο της υγείας χρήζουν αυτεπάγγελτη επέμβαση της δικαιοσύνης. Καλησπέρα, κύριε Πασαλίδη. Καλή χρονιά να ευχηθούμε με υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα. Καλησπέρα κυρία Μαρκοπούλου σε εσάς, στους τηλεθεατές σας, στο κανάλι σας. Καλή χρονιά με υγεία πραγματικά για όλο τον κόσμο και δύναμη. Πιστεύω ότι θα τη χρειαστούμε το επόμενο διάστημα για να μπορέσουμε να αντέξουμε και να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί αυτά που περνάμε το τελευταίο 2 χρόνια. Άρα χρειάζεται αλληλεγγύη, χρειάζεται ανθρωπιά στη σχέση μας μεταξύ μας, ώστε μαζί να περάσουμε τα δύσκολα. Κύριε Πασαλίδη, κύριε συντονιστά, να ξεκινήσουμε από το θέμα των τελευταίων ωρών. Ανοίγουν και πάλι τα σχολεία 10 Ιανουαρίου και ανοίγουν όπως έκλεισαν, αλλά με 50.000 κρούσματα σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία. Και σε μια ανάρτηση χαρακτηριστική του ΣΥΡΙΖΑ τονίζεται «Ο Θεός να βάλει το χέρι του». Θεός να βάλει το χέρι του, να μας προστατεύει όλους, ναι, αλλά έπρεπε να ληφθούν κάποια μέτρα έγκαιρα, σύμφωνα με τις ομοσπονδίες των δασκάλων και των καθηγητών. Επισημαίνεται καθημερινά ότι έπρεπε να υπάρξουν και νέες αίθουσες, προκειμένου να μην έχουμε συνωστισμό μαθητών. Να τα πάρουμε από την αρχή, λοιπόν. Ένα πρώτο σχόλιο. Έπρεπε ή όχι να ανοίξουν τα σχολεία? Κοιτάξτε, κυρία Μαρκοπούλου, όπως αναφέρατε κι εσείς, πραγματικά το Σεπτέμβριο ακριβώς η ίδια κατάσταση όπως υπήρχε, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο λειτουργεί και τώρα ανοίγουν τα σχολεία. Και εδώ θέλω να πω, δεν άλλαξε κάτι αυτό το διάστημα. Να θυμίσω μόνο ότι πέρυσι με 1.000 κρούσματα τα σχολεία είχαν κλείσει. Φέτος με 50.000 κρούσματα. Πώς ανοίγουμε τα σχολεία? Εμείς δεν θα πούμε εάν αν πρέπει να ανοίξουν ή όχι. Αυτό θα το κρίνουν οι επιστήμονες και η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να βρούμε ότι όταν θα ανοίξουν τα σχολεία να είναι ασφαλή καταρχήν και να δούμε τον τρόπο και τον χρόνο που πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία. Και όχι έτσι, γιατί στην ουσία η κυβέρνηση τι έκανε? Ενώ έχουμε μια έκρηξη της μετάλλαξης όμικρον, πήγαμε πραγματικά στα 50.000 κρούσματα ημερησίως. Το μόνο διαφορετικό που έκανε η κυβέρνηση είναι ότι έβαλε τα 2 rapid test και το self-test και το 1 self-test. Έτσι θα αντιμετωπίσουμε την έκρηξη της όμικρον? Δεν χρειάζεται αυτό που αναφέρθηκε, αυτό που είπαμε, ότι καταρχήν πρέπει να καταργηθεί αυτό το ανεκδίκητο πρωτόκολλο, το 50-1. Για να κλείσει ένα τμήμα πρέπει οι μισοί μαθητές και παραπάνω να έχουν μολυθεί για να κλείσει. Μα αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Με ένα κρούσμα όταν υπάρχει στο τμήμα πρέπει να κλείνει το τμήμα. Και τι πρέπει να γίνεται? Πρέπει να γίνονται rapid test, να γίνονται έλεγχος, ώστε όταν θα ανοίξει και θα λειτουργήσει ξανά το τμήμα να είναι με ασφάλεια. Άρα τι κάνει η κυβέρνηση? Δίνει πλέον την ευθύνη, τον φόβο στην οικογένεια. Και όχι η ίδια, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη που πρέπει να αναλάβει, ώστε να υπάρξει διδασκαλία διαζώσης με ασφάλεια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και ξέρετε τι? Δεν αραιώνει τις αίθουσες. Αυτό. Δεν προσλαμβάνει αναπληρωτές καθηγητές, νέους καθηγητές, εκπαιδευτικό προσωπικό, ώστε να κάνει περισσότερα τμήματα. Κύριε Πασαλίδη, δεν έχει χρήματα να προσλάβει καθηγητές. Δεν έχει χρήματα. Πού να τα βρουν τα χρήματα για να προσλάβουν καθηγητές και γιατρούς? Κοιτάξτε, όταν υπάρχει πανδημία, και ξέρουμε ότι πρέπει να σπάσουμε την αλυσίδα, δηλαδή ποια αλυσίδα, της υπερμετάδοσης, γιατί τα σχολεία δεν πάβουν να είναι ένας χώρος όπου υπάρχουν συγχαίονται και είναι πολύ... Συγχρωτίζονται πολλά άτομα, πολλά παιδιά. 65% των νέων κρουσμάτων είναι σε ηλικία 0 έως 17 ετών. Άρα είναι οι μαθητές αυτοί που πάνε σχολείο. Ποιος αναλάβει αυτό το κόστος? Σε λίγο καιρό τι θα μας πούν?
εάν έχουμε πραγματικά τις συνέπειες αυτές, ποιος θα τις αναλάβει? Έχουν ένωμα τυπώνυμο. Και από εδώ και πέρα, πραγματικά, οι ευθύνες θα αποδοθούν όπως πρέπει. Και να πω, κυρία Μαρκοπούλου, κάτι. Γενικά για τη διαχείριση της πανδημίας, πραγματικά, η κυβέρνηση κοιτάζει το πολιτικό κόστος. Αρκείται σε μια επικοινωνιακή διαχείριση. Γι' αυτό αφήνει την κοινωνία ανοχήρωτη. Μα κοιτάξτε να δείτε, όλοι, μα όλοι, και η παγκόσμια κοινότητα και οι επιστήμονες εδώ και ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή λέγαμε ότι θα έρθει, έρχεται η έκρηξη, έρχεται το πέμπτο κύμα. Ποια ήταν η απάντηση της κυβέρνησης? Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι δεν χρειάζεται να πάρουμε μέτρα, και ο κύριος Γεραπετρίτης στη Βουλή ανέφερε, λέει, από πού ξέρει ο Τσίπρας ότι θα έρθει το πέμπτο κύμα? Ακούστε να δείτε ελαφρότητα που αντιμετωπίζουν μια κατάσταση. Και φτάσαμε στο τραγικό, χωρίς να, τα κρούσματα να εκτοξευθούν, να πάνε στις 50.000, μιλάμε ότι το επόμενο διάστημα κάποιοι λένε θα πάνε και 80 και 90.000. Τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον καθηγητή Σαριγιάννη, θα ξεπεράσουν, λέει, και τις 80.000. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και τι έκανε η κυβέρνηση? Δεν ενίσχυσε το ΕΣΥ, δεν έκανε προσλήψεις, δεν έφερε, έμεινε μόνο στην επικοινωνία όσον αφορά το εμβόλιο. Θα ρίξει, μόνο το εμβόλιο ήταν, σαφώς είναι βασικό όπλο και εργαλείο, αλλά κοιτάξτε τώρα, όταν μιλούσε ο ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε ότι να έρθουν τα φάρμακα, να έρθουν τα μονοκλονικά, να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, να υπάρχει. Η κυβέρνηση χλέβαζε, γελούσε. Τώρα οι ίδιοι έρχονται και λένε αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι επικίνδυνη η κυβέρνηση για την χώρα. Όσο πιο γρήγορα φύγουν, τόσο το καλύτερο. Δεν μπορούν να διαχειριστούν την πανδημία, δεν μπορούν να διαχειριστούν την κρίση. Και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα πραγματικά θα ζήσουμε τραγικές καταστάσεις από την ανευθυνότητα της κυβέρνησης. Κύριε Πασαλίδη, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει εκλογές εδώ και αρκετό καιρό, ένα τρίμηνο περίπου. Ωστόσο, την ίδια ώρα προετοιμάζεστε για το συνέδριό σας. Εάν προκηρυχθούν εκλογές και νικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι έτοιμος να αναλάβει τα ηνία της χώρας σε μια τόσο δύσκολη φάση, με τόσα πολλά κρούσματα και με χιλιάδες προβλήματα γύρω μας? Κυρία Μαρκοπούλου, ο ΣΥΡΙΖΑ ξανακαλέστηκε από τον ελληνικό λαό να αναλάβει τα ηνία της χώρας σε μια άλλη, όχι έτσι με την πανδημία, πολύ δύσκολη κατάσταση για τη χώρα, όταν τη χρεοκόπησαν, πραγματικά τη χρεοκόπησαν και την άφησαν στο έλεος της μοίρας της. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, και ανέλαβε τις τύχες της χώρας και οδήγησε τη χώρα εκτός μνημονίων. Βγήκαμε από την οικονομική κρίση και οδήγησε τη χώρα με ασφάλεια σε ένα καινούργιο πολιτικό περιβάλλον, πιο προσιτό για τη χώρα και για τους πολίτες. Αυτό θα κάνει και τώρα. Βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να διαχειριστεί την κατάσταση. Φυσικά εμείς μιλάμε ότι χρειάζεται η χώρα πολιτική αλλαγή. Χρειάζεται μια προοδευτική κυβέρνηση, μια κυβέρνηση σε άλλη κατεύθυνση, η οποία θα έχει στο κέντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και δεν θα εξυπηρετεί συμφέροντα ιδιωτικά, κερδοσκοπικά. Αυτό βλέπουμε με την διαχείριση τα 2 χρόνια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Θέλουν να εξυπηρετήσουν τους ημετέρους ακόμη και στην πανδημία. Κοιτάξτε, δεν κάνουν επίταξη των ιδιωτικών ΜΕΔ. Δεν συνταγογραφούν δωρεάν, όπως υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, δωρεάν τα τεστ. Είναι υποχρεωμένοι. Τι κάνουνε? Αυτή τη στιγμή στοιχίζει σε μια τετραμελής οικογένεια 240 ευρώ, 60 ευρώ έχει ο μοριακός. Και πού να τα βρούνε τα χρήματα? Όταν ο μισθός σε πολλές των περιπτώσεων... Κύριε Πασαλίδη, συγγνώμη λίγο. Όταν ο μισθός σε πολλές των περιπτώσεων είναι 500 και 400 ευρώ, πού να τα βρει μια τετραμελής οικογένεια να κάνει 4 τεστ? Και έβαλε πλαφόν ο κύριος Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης 47 ευρώ μέχρι 47 ευρώ. Και τα 47 ευρώ πού να τα βρει κάποιος? Ναι, όχι μόνο αυτό, κυρία Μαρκοπούλου. Ξέρετε ότι η Ελλάδα και η Εσθονία είναι οι χώρες που ο κατώτατος μισθός είναι ακόμη στο 2010.
νομίζουμε ότι η ιδεολογία και οι ιδεολειπτικοί λόγοι και οι ιδεολογικοί λόγοι δεν αφήνουν πραγματικά τη Νέα Δημοκρατία υπηρετώντας ένα νεοφιλελεύθερο μοντέλο όσον αφορά την οικονομία, που αν το δούμε σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό έχει εγκαταληφθεί. Νομίζουμε ότι η κοινωνία μας δεν αξίζει πραγματικά και ο λαός μας δεν αξίζει αυτής της μεταχείρισης, γιατί έχουμε περάσει πολλά σαν κοινωνία εδώ και 10 χρόνια, δεν μπορούμε να ξαναπεράσουμε τα ίδια. Ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή, χρειάζεται μια νέα κυβέρνηση με προοδευτική κατεύθυνση που θα εξυπηρετεί τους ανθρώπους, τον άνθρωπο, τις ανάγκες του, για να μπορούμε να βαδίσουμε στο μέλλον. Κύριε Πασαλίδη, ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, όπως χαρακτηριστικά σημειώνετε και εσείς στην ανακοίνωση για τη διαχείριση της πανδημίας. Ο Θεός να βάλει το χέρι του και να χτυπάμε ξύλο και να φτύνουμε το πέτο μας. Όταν είμαστε υπεύθυνοι. Αναφέρεστε στον Υπουργό Ανάπτυξης που κάθε μέρα κάνει φτου, ξύλο κτλ. Πρέπει να λάβουμε εκείνα τα μέτρα, πρέπει να κάνουμε εκείνες τις παρεμβάσεις ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία, να προστατεύσουμε τους πολίτες και να δώσουμε μια καλύτερη προοπτική για τη χώρα μας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ και καλή χρονιά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά σε όλους.